PC ή κονσόλα? PC. Xbox ή PlayStation? Nintendo Switch. Desktop ή laptop? Σοβαρή ερώτηση αυτή. Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που ταλανίζουν την ανθρωπότητα όσον αφορά το gaming, αλλά δεν φτάνουν ούτε στο ελάχιστο τη σοβαρότητα με την οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το εξής δίλημα. Φυσική ή ψηφιακή βιβλιοθήκη παιχνιδιών? Παρένθεση. Είμαι σίγουρη ότι η βιβλιοθήκη παιχνιδιών δεν υφίσταται. Το συλλογή είναι μάλλον καλύτερη εναλλακτική που μου έρχεται στο μυαλό, αλλά γράψτε μου στα σχόλια αν έχετε να προτείνετε κάτι καλύτερο. Κλείνει παρένθεση. Φυσική ή ψηφιακή συλλογή παιχνιδιών? Αναμφισβήτητα, η δημοτικότητα της ψηφιακής μορφής έχει εκτοξευτεί την τελευταία δεκαετία. Και όχι μόνο για τα video games, ισχύει σε όλα τα είδη περιεχομένου, από ταινίες μέχρι βιβλία και μουσική. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα εξερευνήσουμε επιτέλους τι από τα δύο είναι καλύτερο για την ψυχική μας υγεία, για να μπορούμε πλέον να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια, όχι τίποτα άλλο. Να κοιμόμαστε ήσυχοι ότι κάναμε τη σωστή επιλογή. Καταρχάς, ναι, εν έτη 2023 υπάρχουν ακόμα παιχνίδια σε φυσική μορφή. Wow! Το μέσο αποθήκευσης ποικίλει ανάλογα με την παιχνιδομηχανή μας, π.χ. αν παίζουμε σε κονσόλα, PlayStation ή Xbox, η φυσική μορφή των παιχνιδιών είναι τα DVD. Ξέρω, πέφτεται από τα σύννεφα. Αν έχουμε Nintendo Switch, η φυσική μορφή ενός παιχνιδιού είναι μικρές κασέτες. Στα PC μιλάμε πάλι για DVD, οπότε αμέσως αν ανοίξει την κατηγορία PC Gamer και έστησα πρόσφατα υπολογιστή και δεν έβαλα DVD drive για να μην με μαζέψουν για αρχαιοκαπηλεία, θα πας αναγκαστικά στην ψηφιακή μορφή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όμως, τι είναι καλύτερο? Ας ξεκινήσουμε με το ζήτημα τιμής. Όχι την ταινία. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα φυσικά και ψηφιακά αντίτυπα ενός παιχνιδιού έχουν την ίδια τιμή κατά την κυκλοφορία τους. Ωστόσο, τα φυσικά αντίτυπα τείνουν να πέφτουν πιο γρήγορα σε κόστος σε σύγκριση με τα ψηφιακά. Γιατί? Δεν έχω ιδέα. Ίσως για να μην ξεμείνουν τα φυσικά αντίτυπα στα ράφια. Πείτε μου στα σχόλια. Πάντως, αν αγοράσουμε το παιχνίδι μερικούς μήνες μετά την κυκλοφορία του, ίσως μας συμφέρει να πάρουμε ένα φυσικό αντίτυπο απλά και μόνο γιατί θα είναι πιο φθηνό. Μάλιστα, μπορούμε να παρακολουθούμε τις τιμές μέσα από το bestprice.gr, βάζοντας πολύ απλά κάποιο παιχνίδι στη λίστα με τα αγαπημένα μας. Μπορούμε να βάλουμε και ειδοποίηση για πτώση τιμής σε ένα συγκεκριμένο ποσό, π.χ. 50%. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενημερωθούμε άμεσα αν υπάρξει η οποιαδήποτε έκπτωση για το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει σε οποιοδήποτε ελληνικό κατάστημα. Έπειτα, μην ξεχνάμε ότι ένα φυσικό αντίτυπο μπορούμε να το αγοράσουμε μεταχειρισμένο σε ακόμα πιο χαμηλή τιμή. Και δεν χρειάζεται καν να πάμε μακριά. Το ίδιο το Best Price έχει ίσα με 4.500 μεταχειρισμένα παιχνίδια μέσα στους καταλόγους του από αξιόπιστα ελληνικά καταστήματα. Το φυσικό αντίτυπο μπορούμε επίσης να το πουλήσουμε σε αγγελίες και να πάρουμε ένα μέρος των χρημάτων μας πίσω. Αν υπάρχει μία περίπτωση στο μέλλον το παιχνίδι να γίνει συλλεκτικό, ίσως καταφέρουμε και να βγάλουμε παραπάνω χρήματα από όσα δώσαμε για να το αγοράσουμε. Με την ίδια λογική, μπορούμε να δανειστούμε κάποιο παιχνίδι από κάποιον φίλο μας. Να μας δώσει μια κασέτα, να του δώσουμε μια άλλη και να παίξουμε και οι δύο ένα καινούριο παιχνίδι, χωρίς να πληρώσουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Αντίθετα, ένα ψηφιακό αντίτυπο δεν μπορούμε ούτε να το αγοράσουμε μεταχειρισμένο, ούτε να το πουλήσουμε όταν δεν το θέλουμε πια, και σίγουρα δεν μπορούμε να το δανείσουμε σε κάποιον φίλο μας. Βέβαια, ας είμαστε δικοί και στα ψηφιακά αντίτυπα έχουμε αρκετές ευκαιρίες για εκπτώσεις, απλά συνήθως πρέπει να περιμένουμε αρκετούς μήνες μετά την κυκλοφορία, ίσως και 1-2 χρόνια. Και okay, από τεχνικής άποψης μπορούμε να δανείσουμε και τα ψηφιακά παιχνίδια σε κάποιον φίλο, αν δανείσουμε ολόκληρο το account μας σε οποιαδήποτε ψηφιακή συλλογή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε, στο θέμα της τιμής, ποιος είναι για μένα ο ξεκάθαρος νικητής? Μάλλον το Best Price. Οι φανατικοί οπαδοί των φυσικών αντίτυπων υποστηρίζουν ότι το να έχεις το παιχνίδι στα χέρια σου σημαίνει ότι μπορείς να το παίξεις ανά πάσα στιγμή. Ενώ αν το έχεις σε μια συλλογή στο Steam, μπορεί να το χάσεις ανά πάσα στιγμή. Και ενώ αυτό θα μπορούσε να ισχύει, θα μπορούσε αύριο π.χ. το Steam να πάψει να λειτουργεί ή η εταιρεία του παιχνιδιού να σταματήσει να το υποστηρίζει, πιστεύω ότι είναι εξίσου ή και περισσότερο πιθανό το να πάθει κάποια ζημιά το φυσικό αντίτυπο του παιχνιδιού. Το DVD γρατσουνίστηκε, την κασέτα την έφαγε ο σκύλος, χάθηκε στη μετακόμιση, πλημμύρισε το σπίτι. Γενικά δεν μπορώ να θυμηθώ την τελευταία φορά που έχασα παιχνίδι σε ψηφιακή συλλογή. Ενώ μπορώ να θυμηθώ αρκετές φορές που μου καταστράφηκε κάποιο φυσικό αντίτυπο. Μπορεί όμως να είμαι εγώ η εξαίρεση. Γράψε μου και γι' αυτό στα σχόλια. Ας πούμε τέλος πάντων ότι για τη διάρκεια στον χρόνο η μάχη καταλύει στη ισοπαλία.
Το τρίτο και τελευταίο κριτήριο επιλογής θα έλεγα ότι είναι η ευκολία. Εδώ για μένα ξεκάθαρος νικητής είναι το ψηφιακό μέσο. Από την αγορά ως και την εκκίνηση του παιχνιδιού δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να παίξεις ένα game. Τώρα αυτή τη στιγμή, αν θέλω να αγοράσω ένα παιχνίδι, μπαίνω σε κάποιο online store, παίρνω ένα κλειδί και μέσα σε δευτερόλεπτα ξεκινάω να παίζω. Καλά, θα πρέπει να περιμένω να κατέβει κιόλας το παιχνίδι, αλλά καταλαβαίνετε το νόημα. Στο φυσικό αντίτυπο, όχι μόνο πρέπει να περιμένω να έρθει το παιχνίδι στο σπίτι μου, γιατί σιγά μη σηκωθώ εγώ να πάω να το πάρω από κατάστημα, θα πρέπει κάθε φορά που θέλω να αλλάξω παιχνίδι, π.χ. στο Switch, να σηκώνομαι από τον βολικό καναπέ μου, να βγάζω την κασέτα, να βάζω άλλη στη θέση της και να επιστρέφω πίσω στον καναπέ. Δηλαδή, τι φάση, αν ήθελα να κινούμε τόσο πολύ μέσα στη μέρα, θα έπαιρνα σκύλο. Δεν λέω εσένα. Όλα καλά. Τίποτα. Παρότι ακόμα και σήμερα φαίνεται ότι το κοινό επιλέγει φυσικά αντίτυπα, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία θα γίνουν είδος προς εξαφάνιση. Εσάς ποια είναι η άποψή σας? Γράψτε μου στα σχόλια. Αν ψάχνετε τις χαμηλότερες τιμές σε προϊόντα σχετικά με video games, ρίξτε μια ματιά στο bestprice.gr. Πέρα από τα ίδια τα παιχνίδια, είναι η ιδανική πλατφόρμα για να αγοράσετε την κονσόλα της επιλογής σας. Γιατί πολύ απλά βάζετε μια ειδοποίηση για πτώση τιμής και βρίσκετε άμεσα το καλύτερο deal. Πέρα από αυτό, θα βρείτε χειριστήρια, τιμονιέρες, action figures ή οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Link κάτω στην περιγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.